οικολογικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Θέλουμε να ανεβάσουμε την περιβαλλοντική και οικολογική αξία του οικοσυστήματος του ανθρώπου, με ό,τι αυτό συνεπάγει. Η αντιμετώπιση των βλαβών και η συντήρηση του οδικού άξονα από την Βόχο μέχρι τα όρια της περιφέρειάς μας δημοπρατείται στις 12 του μήνα με προϋπολογισμό 3.300.000. Και πολύ σύντομα θα έχουμε ανάδοχο ώστε να αρχίσουν οι εργασίες και να αντιμετωπιστούν τα μείζωνα προβλήματα. Ήταν και αυτό ένα από τα έργα τα οποία χρονοβόρησε, παρόλο που εξ αρχής είχα εξασφαλίσει τα 5,5 εκατομμύρια, από αδυναμίες και αμέλειες. Ήδη στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα του 1,5 μήνα, το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο θα δημοπρατηθεί ένα καινούργιο έργο για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων της διάβρωσης σε κατοικημένες περιοχές για να συνεχίσουμε το έργο που είχαμε αρχίσει από το 2011. Πάω τώρα σε ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο, το οποίο και αυτό για 4 χρόνια περίπου είχε μείνει στα συρτάρια από αδυναμίες να αντιμετωπιστούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσίαζε, παρά την προσπάθειά μου και την πληθώρα των συνεργασιών που είχαμε κάνει με τους τότε φορείς και τους πανάγοντες της περιφέρειας ενότητας. Είναι το αλληλεγγύο καταφύγιο του Πραχατήρου. Εχθές ρυθμίστηκε οριστικά και αμετάκλητα. Πήραμε την έγκριση της υπογραφής της συμβάσεως. Περιμένουμε από τον ανάδοχο μέσα στις επόμενες 10 μέρες να μας φέρει όλες αυτές τις εγγυήσεις που απαιτούνται, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υπογραφή της συμβάσεως. Θέλω, επειδή έχω καινούργια στοιχεία, το παρακολουθώ από πολύ κοντά. Ξέρετε ότι είναι ένα έργο του Υπουργείου Ατομικής Ανάπτυξης, το οποίο κακοφόρμησε από την πρώτη στιγμή. Λόγω της οικονομικής κρίσης, ο ανάδοχος είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα το έργο να μην αγγίξει καν τις αρχικές προθεσμίες υλοποίησης. Έχουμε την διαβεβαίωση ότι την Δευτέρα οι τράπεζες θα ανοίξουν την δυνατότητα για την ενεργοποίηση του νέου σχήματος που θα το κατασκευάσει, που θα είναι το παλιό, ο παλιός ανάδοχος, με μια κοινοπρακτική δυνατότητα, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν 2 μέτωπα προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Για ό,τι νεότερο έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα, θα σας ενημερώσω, γιατί είναι ένα θέμα κρίσιμο για την περιφερειακή ενότητα κομιδίων. Είναι ένα σημαντικό έργο που πάνω του στηρίζουμε και την καινούργια άποψή μας για την αγροτική και την τοπική πολιτική στην κομιδία. Επειδή είχα την τύχη, την ατυχία, όπως πάρτε, όπως θέλετε, να κάνω μια επίσκεψη να βγάλω φωτογραφίες από τη διάμεση των ακτών, αυτό το ξέρουμε όλοι χρόνια με τις προσπάθειες, τη σύν και τα πλήν. Όμως όταν περάσει κάποια Πήρα νύχτα. Τι φωτογραφίες σου. Να είστε καλά. Παρόλο που δεν πιστεύω ότι είσαι καλός φωτογράφος, μου έδειξε ότι. Είμαι ο καλύτερος. Ναι. Τη νύχτα λοιπόν με τα φανάρια του αυτοκινήτου μου φωτίζω το δρόμο. Δεν υπάρχει υπευθυνότητα η δικιά σας ενώ της περιφέρειας, της περιφερειακής ενότητας, του Δήμου, του Λιμεναργείου. Ποιος πρέπει να πάει να βάλει μπαταρίες στους φανούς, ώστε οι οδηγοί να βλέπουν αν υπάρχουν ακτές. Δεν μπορώ να σας πω σε αυτή τη στιγμή ποιος έχει αυτή την ευθύνη. Νομίζω όμως ότι η ασφάλεια είναι ευθύνη δική μας και χαίρομαι που το λέτε γιατί θα το δω αμέσως. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Εχθές ήμουν στο νοσοκομείο. Ο ασοχός είναι σε πλήρη εγκατάλειψη εδώ και 67 μέρες. Δεν υπάρχει πρόσβαση, γιατί ο δρόμος από τις λάσπες που κατεβάζει τα νερά έχει κλείσει τελείως. Δηλαδή περνάει ένα μικρό γιοταχή, θα το δείτε στη φωτογραφία, δεν ανοίγει η πόρτα μου να κατέβω. Υπάρχουν μόνο 3 σκυλιά που φυλάνε το χώρο. Έχουν τα πάντα εγκαταλειφθεί. Υπάρχει εγκατάλειψη σκουριά, σαπίλα και καταστροφή. Ένας μόνο φύλακας. Μίλησα με τους υπεύθυνους εταιρείας της Ιόνιος και μου είπαν ότι δεν έχουμε ιδέα, δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Αυτό είναι απόφαση του κράτους και ρωτήστε το κράτος.
Έχετε κάτι να μου πείτε πάνω σε αυτό? Νομίζω ότι σας ενημέρωσα μέσα και σας έφερα και καινούργια στοιχεία που είναι πιεστηρίου. Ας μείνουμε σε αυτά, μην κάνουμε τίποτα, καμία πρόβλεψη, μην λέμε τίποτα, να δούμε εάν οι πληροφορίες που είχα επιβεβαιωθούν στην αμέσως επόμενη εβδομάδα. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα, ένα δύσκολο πρόβλημα, το οποίο ενεπλάκει και λόγω της κρίσης από την αδυναμία του αναδόχου να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις.